Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σκεφτείτε. Τι γίνεται. Είναι κρυμμάτι. Και μέσος όρος είναι από 10 έτη και νεότερα. Και νεότερα. Και νεότερα. Είναι μια άλλη τεχνολογία. Ναι. Όλα αυτά είναι Και αυτά από σήμερα και πέρα βγαίνουν στο... Σήμερα θα βγάλουμε πάνω από 30, γύρω από 33 με 35. Για να παραλάβουμε στον τέτρα πολύ. Συνέχεια. Κάθε εβδομάδα θα παραλαμβάνουμε. Μεταβάζουμε στις πιο πυκνές... Τα πρώτα θα πάρουμε 14 φορές. Αλλά έχουμε σημαντική αύξηση του σκληρονομικού έργου. Λίγο πιο πίσω, πάμε λίγο πίσω. Στο χείλιο χωριό. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε όλα καλά. Καλή αρχή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ποιο δρόμολογιο κάνουμε εδώ. Είναι το 622. Το 622. Το οποίο είναι. Ουδή Γαλάτση. Ουδή Γαλάτση. Πολύ ωραία. Πρόεδρε, περάσαν 5 χρόνια, αλλά ξανάρθαμε πια. Τι κράτησες το λόγο σου και ήρθες πρωθυπουργός. Όχι απλά, ήρθαμε με περισσότερο αλεφορία και με νέες προσλήψεις. Να τα λέμε και αυτά. Πόσα χρόνια έχετε κάνει προσλήψεις, Φώτη? Από το 8, 2008, πρόεδρε. 13 χρόνια. 13 χρόνια το ίδιο και λεφορία. Να, εδώ. Τον άφησες γραμματέα, τον άφησες πρόεδρο. Τον βρήκα πρόεδρο. Εντάξει, ότι πράγματι 13 χρόνια είχαμε γίνει προσλήψεις. Και 13 χρόνια ήταν το τελευταίο αυτοκίνητο του 2009 που εντάχθηκε στους στόλους. Είναι μια καλή κίνηση. Πιστεύω ότι θα υπάρξει και ο διαδηλισμός με επόμενος που υπάρχει. Χρηματοδοτήθηκε και μετά από πρόταση του Προέδρου και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για να δούμε στις συγκοινωνίες που, αυτές τις συγκοινωνίες που ερμόζουν στο Αθηνόνιο. Εδώ εμείς θα αναπροσφέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα στο κοινωνικό κοινό. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρωτίστως στα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αποτελούσε μια δέσμευσή μας πριν την λύση του κορονοϊού. Η ανάγκη αυτή έγινε ακόμα πιο επιτακτική λόγω του κορονοϊού. Και με γρήγορα βήματα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας σε πρώτη φάση. Τα 300 λεωφορεία τα οποία θα έρθουν με λύση. Προσθέτω και σε αυτά βέβαια την υποστήριξη του μεταφορικού έργου μέσω των ΤΕΛ και σήμερα εδώ πέρα βλέπουμε τα πρώτα λεωφορεία τα οποία θα βγουν σήμερα στους δρόμους της Αθήνας στις πιο επιβαρημένες γραμμές προκειμένου να μειώσουμε τον σκοστισμό εκεί που παρατηρείται, διότι είναι σημαντικό να πούμε κιόλας ότι δεν παρατηρείται ότι υπάρχει ο σκοστισμός, σας το ξέρετε, υπάρχει σκοστισμός σε κάποιες γραμμές οι οποίες πρέπει σε πρώτη φάση να υποστηριχθούν. Και βέβαια προχωράει και ο μεγάλος διαγωνισμός με ένα μείγμα λεωφορείων σύγχρονης τεχνολογίας, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με σημασία να λέμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι κάποια χρήματα τα οποία δεν αφορούν τους πολίτες. Τελικά μετατρέπονται σε υποδομές και σε επενδύσεις τις οποίες θα τις αξιοποιήσουν οι πολίτες. Να θυμίσουμε βέβαια, επειδή πολλά έχουμε ακούσει και για τον προηγούμενο διαγωνισμό της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι αυτό ουσιαστικά είχε κρυφτεί παρά ό,τι είχε προχωρήσει ποτέ. Και φυσικά αυτή η λύση των leasing είναι μια ενδιάμεση λύση, με καινούρια λεωφορεία όμως, έως 10 ετών, με παράθυρα τα οποία ανοίγουν, πολύ πιο άνετα, πολύ πιο ασφαλή και για τους οδηγούς και για τους επιβάτες. Και να τονίσω τέλος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το δώσεις με κάνει προσλήψεις. Για πρώτη φορά, το είπατε και εσείς, τελευταίες προσλήψεις έγιναν ουσιαστικά πριν από 12-13 χρόνια, όπως δεσμευτήκαμε. Προχώρησε γρήγορα ο διαγωνισμός. Πόσο οδηγεί, 367. Πρέπει να γίνουν, δεν φτάνουν. Ναι, το ξέρουμε, αλλά είναι μια πρώτη σημαντική ανάσα. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τους οδηγούς, αλλά και όλο το προσφυγικό προσωπικό. Δεν είναι απλή υπόθεση να βγαίνουμε τόσα λεωφορεία κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας. Και ξέρω ότι και εσείς είστε εκτεθειμένοι στην πρώτη γραμμή και στη μάχη κατά του κορονοϊού. Είναι κάτι που το εκτιμούμε ιδιαίτερα, αλλά κυρίως νομίζω το εκτιμά το επιβατικό κοινό της πόλης, το οποίο στηρίζει τις αστικές κοινωνίες, όπως εξακολουθούμε να τις στηρίζουμε και εμείς. Οπότε να ευχηθώ. Καλή αρχή στα νέα δρομολόγια. Υπουργέ, δεν ξέρω, θες να προσθέσεις κάτι? Νομίζω ότι πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός είχε κάνει κάποιες δεσμεύσεις για τις αστικές κοινωνίες. Οι δεσμεύσεις αυτές σήμερα γίνονται πράξεις.
Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, έχουμε το τέταρτο βήμα ενός πολύ συγκεκριμένου σχεδίου. Το πρώτο ήταν η ανάταξη του στόλ. Αυξήσαμε τις δαπάνες για επισκευές πάνω από 200%. Το δεύτερο είχε να κάνει με την ενίσχυση του στόλ με τη συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα και τα κτέλ. Το τρίτο και το πιο σημαντικό ήταν οι προσλήψεις. Το τέταρτο είναι σήμερα, το βλέπουμε εδώ, τα 300 λεωφορεία leasing, τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά το συγκοινωνιακό έργο στην Αθήνα. Και το τελευταίο, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, είναι ο μεγάλος διαγωνισμός, ο οποίος εν μέρη θα χρηματοδοτηθεί. Διαγωνισμός που θα χρηματοδοτηθεί, σημαντικό όταν κάνουμε διαγωνισμό να έχουμε τα λεφτά, που θα χρηματοδοτήσει τα νέα σύγχρονα λεωφορεία. Έχουμε λοιπόν αυξήσει το συγκοινωνιακό μας έργο κατά 50%, έχουμε αυξήσει τα δρομολόγια με τα 300 αυτά λεωφορεία κατά 6.500 δρομολόγια και είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε κάνει τέτοια σημαντική αύξηση σε τροχαίο υλικό και σε δρομολόγια. Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε και να ευχαριστήσω και εγώ τους εργαζομένους και τους πολίτες, οι οποίοι έχουν επιδείξει και πολύ μεγάλη συνεργασία να τηρούν όλα τα υγειονομικά μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την επίσκεψή σας. Να είστε καλά και να ευχαριστήσω και εμείς ως εργαζόμενοι διασφαλίσουμε και το δημόσιο αγαθό της μεταφοράς και πάνω απ' όλα τη δημόσια υγεία. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, το γνωρίζετε πολύ καλά και θα συνεχίσουμε το δημόσιο αγαθό εξασφαλίζεται όταν ο Πρωθυπουργός κάνει προσλήψεις. Εγώ θυμάμαι πριν 4-5 χρόνια μίλησε για δημόσιες αστικές υπηρεσίες και σήμερα μιλάτε πάλι για δημόσιες αστικές υπηρεσίες. Στην πράξη, όχι στα λόγια. Όχι στην πράξη. Εντάξει, γιατί λόγια έχουμε κορτάσει. Έτσι είναι η πολιτική στήριξη των μέσων μαζική αναφορά συνολικά από οποιαδήποτε ερώτηση για την κυβέρνηση. Το μέλλον εκεί μας οδηγεί και με σύγχρονες τεχνολογίες σύντομα θα μπει στη ζωή μας και στις αστικές κοινωνίες και την ηλεκτροκίνηση με λεωφορεία το οποίο θα είναι τελείως ειδικά προς το περιβάλλον και φυσικά πολύ πιο άνετα για τους επιβάτες και πολύ πιο άνετα και για τους ίδιους τους οδηγούς. Κάνουμε λοιπόν ακόμα λίγο προσπάθεια όσο κρατάει ο κορονοϊός να είμαστε πάρα πολύ σχολαστικοί στην τήρηση των μέτρων. Εμείς πρώτοι αναγνωρίσαμε το γεγονός ότι πράγματι υπήρχε σε κάποιες γραμμές ένας συνοστισμός ο οποίος δημιουργούσε ενδεχομένως κάποια υγειονομικά προβλήματα. Θέλω να ξέρετε εσείς και να ξέρουμε και όλοι οι πολίτες ότι έχουμε κάνει το αδύνατο δυνατόν. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει κανείς λεωφορεία σε αυτή τη συγκυρία. Όσο μάλλον και στην περίπτωση με τα χειρισμένα λεωφορεία του leasing δεν υπάρχουν, δεν περισσεύουν αυτά τα λεωφορεία στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει καταβληθεί ένα τεράστιο προσπάθεια από το Υπουργείο και από την διοίκηση να βρεθούν αυτά τα λεωφορεία. Και πάση περιπτώσει 500 καινούργια λεωφορεία μέσα σε 18 μήνες δεν είναι μικρό έργο. Και η ίδια προσπάθεια φυσικά έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν προσθέσει συνολικά 220 καινούργια λεωφορεία. Θα συνεχίσουμε στη δέσμευση, στην κατεύθυνση τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει. Οπότε καλημέρα και καλή αρχή. Περιμένουμε όμως τελειώσει ο επόμενος διαγωνισμός να έρθετε να κάνουμε ένα leasing με καινοτομία.